Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τα ζητήματα του προϋπολογισμού στο επίπεδο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά ελπίζω να μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία γενικότερη αναφορά για την πραγματική ιδεολογική ταυτότητα αυτού του προϋπολογισμού. Έχει υπάρξει κάτι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό στις τελευταίες εκλογές. Και έχει ελάχιστα αναλυθεί από όλες τις πτέρυγες. Και θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που έχει συμβεί ίσως αποτελεί ένα ορόσημο που αφετηριάζει μια σειρά από εξελίξεις κρίσιμες για το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Τι κάνει αυτός ο προϋπολογισμός και το κάνει για πρώτη φορά με τέτοια συνέπεια και με τέτοια αφοσίωση? Υλοποιεί λέξη προς λέξη, βήμα προς βήμα, αυτά τα οποία υπόθηκαν προεκλογικά και για τα οποία έλαβε εντολή η παρούσα κυβέρνηση. Με απόλυτη ακρίβεια. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια και είπε δύσκολα πράγματα στον ελληνικό λαό. Το δύσκολα το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί να είναι δύσκολα αυτά τα αυτονόητα πράγματα? Ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν είχαν καμία απήχηση όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς στην ελληνική κοινωνία. Ήταν λοιπόν δύσκολα, τα είπε με καθαρό τρόπο και με απόλυτη ειλικρίνεια, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται σήμερα. Τι είπε στο επίπεδο του προϋπολογισμού? Θα μειώσω τις δαπάνες, το κάνει, πήρε εντολή γι' αυτό. Τι άλλο είπε? Θα μειώσω τη φορολογία, το κάνει. Είπε ακόμη κάτι πιο συγκλονιστικό. Για πρώτη φορά είπε, θα μειώσω τη φορολογία στις εταιρείες και στα μερίσματα. Αν αυτό το έλεγε κάποιος, κύριε Χαρίτη, ξέρετε ότι είναι συγκλονιστικό. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε σε ειρωνική διάθεση. Θέλω να παραμείνετε έτσι. Θέλετε να παραμείνετε έτσι, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν κατανοείτε τις μεγάλες ιδεολογικές μεταβολές που συμβαίνουν όχι στην αίθουσα, αλλά στην κοινωνία. Εάν κάποιος το έλεγε αυτό 15 χρόνια πριν, θα ήταν ο λακές των εταιριών και του κεφαλαίου. Εξοβελιστέως. Αυτός που πίνει το αίμα των εργαζομένων. Είναι και τώρα, κύριε Χαρίτση, μόνο που τώρα δεν το πιστεύετε, δεν το πιστεύει κανένας παρά μόνο εσείς. Σεις λέτε ότι είναι και τώρα. Ο ελληνικός λαός αντιθέτως ξέρει ότι ο μόνος μοχλός ανάπτυξης είναι η ιδιωτική οικονομία που θα γεννήσει θέσεις εργασίας, που θα δημιουργήσει εισόδημα, και γι' αυτό πρέπει να τη φορολογήσουμε λιγότερα, και αυτό κάνουμε και αυτό ψήφισε. Αυτό δεν είναι, κύριε Τσακαλώτο, ο συσχετισμός των υποτελών τάξεων έναντι της άρχουσας τάξης, για να μιλήσω με τη δική σας ορολογία. Διότι, ξέρετε, παλιά είχαμε τους προλετάριους, οι οποίοι παλεύανε για την ανατροπή του αστικού καθεστώτος. Καταλαβαίναμε, κύριε Κατρούγκαλε, τι σημαίνει αυτό. Με μαρξιστικούς όρους ήταν εσφαλμένο, αλλά σαφές. Από το 68 και μετά δεν έχουμε προλετάριους, δηλαδή δεν έχουμε ταξικό υποκείμενο με καθαρούς όρους, δεν έχουμε εργατική τάξη, έχουμε υποτελείς τάξεις. Ποιες είναι οι υποτελείς τάξεις? Στη δική σας ορολογία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι υποτελείς τάξη, άραγε, αυτοί που έχουν ένα ακίνητο πάνω από 60.000 ευρώ. Γιατί μας κατηγορήσατε ότι ο ένθια έχει ταξικότητα. Γιατί έχει ταξικότητα, μας είπατε? Γιατί εκφράζει την άρχουσα τάξη. Άμα δηλαδή ένας έχει ακίνητο 70.000 ευρώ, δεν είναι στις υποτελείς τάξεις, είναι στην άρχουσα τάξη. Επειδή έχει θρηματιστεί
Επειδή έχει θρηματιστεί στη σκέψη σας, όχι μόνο τη δική σας, κύριε Τσακαλώτο, εσείς απηχείτε ένα ευρύτερο ρεύμα της αριστεράς στην Ευρώπη και ενδεχομένως στον κόσμο. Το οποίο απλώς πια, επειδή είδε τα μαρξιστικά αδιέξοδα, προσπαθεί να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο, αλλά αυτό το κάτι άλλο θρηματίζει το ταξικό υποκείμενο. Θρηματιζόμενο το ταξικό υποκείμενο δεν έχει τα αναφορά. Και καταλήγεται λοιπόν στην πραγματικότητα σε πολιτικές οι οποίες δεν έχουν κανένα πραγματικό περιεχόμενο. Εκείνο το οποίο συνέβη στις εκλογές του Ιουλίου είναι ότι για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο πράγμα. Μια ολοκληρωμένη θέση, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που του εξετέθη με απόλυτη ειλικρίνεια. Φωνάζεται σήμερα, ακούω κάτι ακρότητες, αστυνομοκρατία λέει, χούντα. Ακούω ότι υπάρχει, λέει, εδώ, λες και ζούμε σε άλλο τόπο. Δεν έχετε καταλάβει ότι ετέθη το ζήτημα αυτό στον ελληνικό λαό. Του είπαμε ότι θα επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Του είπαμε ότι τελείωσε το κράτος των εξαρχείων. Του είπαμε ότι τελείωσε το κράτος της άκρας αριστεράς και της βίας της. Και υλοποιούμε αυτό. Που προσέξτε, έχουμε πάρει την απευθείας έγκριση του λαού γι' αυτό. Αυτή είναι η αλλαγή του ιδεολογικού προτύπου. Το πανεπιστημιακό άσυλο είχε ξανακαταργηθεί με απόφαση της Βουλής. Ευρύτατη. Για πρώτη φορά όμως είπε ο λαός να το καταργήσουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι πια η δική σας αγωνία. Γιατί αυτό σηματοδοτεί τη βαθιά ιδεολογική ήττα σας σε όλα τα επίπεδα. Προσέξτε, για να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν ανετράπη η ηγεμονία της αριστεράς ακόμα. Ακόμα. Γιατί. Διότι αυτό θα κρυθεί από το κυβερνητικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα. Εάν όμως οι ιδέες μας λειτουργήσουν στο επίπεδο της κοινωνίας, όπως μέχρι σήμερα φαίνεται ότι λειτουργούν, τότε στην πραγματικότητα θα έχουμε αλλαγή του ιδεολογικού παραδείγματος. Μέρος αυτής της συζήτησης είναι η συζήτηση για την αγροτική ανάπτυξη. Και δείτε πώς απεικονίζεται αυτό. Από το 1,71 δισεκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα 802 εκατομμύρια είναι δεσμευμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Επενδύσεις και ανάπτυξη πηγαίνουν τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού στην αγροτική ανάπτυξη. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι της παρέμβασής μας. Και για να δείτε τώρα εδώ τις θεαματικές σας αστοχίες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν καν ιδεολογικό περιεχόμενο, δεν ξέρω κιόλας, έχουν, μπορεί και να έχουν, μπορεί και να μην έχουν. Εδώ μπορεί να έχουμε περίπτωση απλής ανικανότητος. Είναι διαφορετική η κατηγορία. Αλλά προσέξτε γιατί το λέω. Κολλημένο το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε στην ενεργοποίησή του με προσκλήσεις νέων έργων και συνοχιζόμενα έργα στο 98%. Είναι η καλύτερη επίδοση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εντάξεις έργων στο 88%, με νομικές δεσμεύσεις στο 78%, με απορρόφηση στο 47%. Γι' αυτό αναγνωρίζεται. Μ' αρέσουν αυτά, ξέρετε γιατί. Αυτά τα σχόλια μ' αρέσουν. Γιατί τώρα με συγκεκριμένα παραδείγματα θα σας πω γιατί συνέβη αυτό με πράγματα που δεν κάνατε εσείς. Πάμε τώρα. Για ποιο λόγο μπορείτε να μου εξηγήσετε δεν είχατε προχωρήσει τα σχέδια βελτίωσης? Προσέξτε τι κομμάτι είναι του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια κολλημένα για χρόνια δεν προχώραγαν για να πάμε στην εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν κάνει τη νομική ρώσικη σαλάτα. Είχαν μπερδέψει τις προκηρύξεις, ψάχνανε να βρούνε τιμές, φτιάχνανε κοστολόγια, δεν έβγαινε καμία άκρη. Είχαν βγάλει εγκυκλίους ανερώντας τις προκηρύξεις. Μου πήρε πολύ νομική εργασία για να ξεμπλέξω αυτό το πράγμα. Ξέμπλεξε όμως και τώρα τα σχέδια βελτίωσης τρέχουν.
τα προγράμματα για τους γεωργικούς συμβούλους. Γιατί τα είχατε και τα κοιτάγατε? Γιατί τα κοιτάγατε τα προγράμματα των γεωργικών συμβούλων? Τα προγράμματα για το θέματα της προληπτικής, προσέξτε, γιατί τα ακούω αυτό. Αφαιρέσατε προληπτική καταστροφή, προστασία από καταστροφές, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τι συζητάνε η παραγωγή μας, τις ζημιές, τους δάκους, όλα αυτά τα θέματα. Υπήρχε κονδύλι στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το βγάλατε. Και τώρα ψάχνουμε και κάνουμε κατασκευές στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να τα βρούμε. Γιατί το βγάλατε. Προσέξτε λοιπόν. Άρα στην πραγματικότητα μία σειρά ολόκληρη ζητημάτων σκαλωμένο για χρόνια, γιατί ακριβώς οι προτεραιότητές σας δεν ήταν αυτές. Δεν ήταν αναπτυξιακές, δεν ήταν επενδυτικές, ήταν προτεραιότητες που απεικονίζονται και στο σημερινό σας πολιτικό λόγο. Τι έρχεστε και λέτε, γιατί αντικρούετε τον προϋπολογισμό αυτό, μάλιστα τον αντικρούετε με εσωτερική ασυνέπεια. Απ' τη μια μεριά λέτε, τα είχαμε ετοιμάσει εμείς και τα κάνετε εσείς τώρα. Ωραία, είναι έτσι, τα είχατε ετοιμάσει εσείς και τα κάνουμε εμείς τώρα. Ψηφίστε τα. Δεν έχετε διαφωνία. Τι διαφωνία έχετε αν υλοποιούμε δικά σας έργα? Μετά λέτε και τα ανάποδο. Όχι, δεν είναι αυτά που θα κάναμε εμείς, διότι εμείς τι θα κάναμε? Εμείς θα κάναμε και άλλες επιδοματικές πολιτικές. Υπερψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό κυρίως γιατί είναι ένας προϋπολογισμός, ο πρώτος προϋπολογισμός που σηματοδοτεί την αλλαγή του ιδεολογικού προτύπου και της νίκης των ιδεών μας.